αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης παρκάρει, έτσι, και έρχεται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλω να διαβάσω άπειρα μηνύματα που έχουν φτάσει εδώ. Να διαβάσω ένα. Λοιπόν, δεν άκουσα ούτε ένα δυνατό χειροκρότημα, δηλαδή, έτσι. Ήταν, έχουμε είσοδο. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10, πανέτοιμοι να τα πούμε και να τα κάνουμε όλα. Προς ένα τέλος, λοιπόν, εγώ για σένα είμαι πλέον παρελθόν. Βάλε να τυχούμε ένα ποτήρι και με αυτό το τελευταίο το αντίο να σου πω. Προς ένα τέλος, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, ε. Πολύ ωραία. Εδώ είναι ώρα. Την άλλη φορά που θα πάμε πιο ψηλά θα σου πούμε πάνω. Λοιπόν, πρόσεξε, εγώ σας έχω πιάσει από Ηλίουπολη. Από 88, λοιπόν, ακριβώς. Ήταν, ναι, εκεί που εμφανίζομαι και εγώ. Όταν έκανα την πρώτη μου παρουσία. Το πιστεύεις ότι νομίζω ότι έχουν φωτογραφίες έξω να δεις, απλά τις πλάκα, έτσι. Ναι. Από εκείνη όταν την έκανα την πρώτη μου παρουσία, πήγα λοιπόν στο Τζερόνιμο Γκρούβι κάπου στην Ηλίουπολη. Mm-hmm. Όταν τα ξαναπάω, λέω, ξέρω που είναι. Και ξεκίνησε ο γύρος της Αττικής, έτσι. Πάω μετά Μαρούσι, αφού ήξερα που είναι. Και τώρα ξέρω που είναι, πήγαινα για Μαρούσι και τελικά... Ωραία, είσαι εδώ, ωραία. Λοιπόν, να σε καλωσορίσουμε. Σαν να μην που ξέρεις ότι σε αγαπάει, δεν χρειάζεται τώρα μπουρουμπούρου μεταξύ μας. Το γνωρίζεις αυτό. Εντάξει. Εντάξει, αλήθεια είναι. Λοιπόν, μας τάραξες φέτος, ε. Είπες να κάνεις ένα ντου και το έκανες. Δυνατό. Είδες. Είπα να κάνω κάτι και χάλασε πρόσφυγα. Και χάλασε εγώ. Θα πάμε σε αυτήν την ιστορία, αλλά είπαμε θα τα πούμε όλα σήμερα και θα τα πούμε άνετα. Νομίζω ότι έχεις χαλαρώσει, έχεις ηρεμήσει. Αν και ποτέ δεν νομίζω να ήσουν ποτέ ιδιαίτερα συγχυσμένος. Εκτός από ίσως ένα πρωινό, όπου είχαμε σηκωθεί όλοι για να κάτσουμε, να στο περιγράψω τώρα. Είχαμε σηκωθεί λοιπόν όλοι οικογενειακώς και λέμε τώρα τι θα κάνει, δεν θα πάει. Και καθόμαστε. Στην είχε δώσει εκείνη τη στιγμή, έτσι. Ναι, κοίταξε, το πιο άσχημο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, ας πούμε. Εντάξει, δεν λέμε τώρα για θέματα υγείας και τα λοιπά, αλλά ξέρεις, στην επαγγελματική σου έτσι, καριέρα είναι να σε αποκαλέσουν κάπως ή για κάτι που δεν έχεις καμία σχέση και δεν έχεις κάνει. Να σε κατηγορούν για κάτι που δεν έχεις κάνει. Εκεί εντάξει, υπάρχει ένα λόγο. Εκεί σου τη δίνει. Δεν μπορείς δηλαδή το ψέμα, από ό,τι έχω καταλάβει. Γενικά σαν άνθρωπος δεν γουστάρεις το ψέμα. Κοίτα, γενικά σαν άνθρωπος δεν μπλέκομαι γενικά πουθενά. Ναι. Είμαι έτσι... Το ξέρω. Ναι, πολύ απομονωμένος θα έλεγα στον κόσμο. Michael's world που λέμε. Ναι. Έτσι. Εντάξει, λογικό είναι κάποια στιγμή όλοι να τα παίρνουμε. Στο κράνιο. Τέλος πάντων, αποφασίζεις, πηγαίνεις. Δεν θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί τα έχουμε ακούσει σε 500 παράθυρα, ναι, και βαριέμαι, ναι, φρικτά. Απλά. Από άλλους βέβαια. Όχι. Αυτό εννοείται, ναι. Ό,τι άλλο, όποιος ήθελες είδα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος άλλος ειδικός θα έπρεπε να έρθει να μιλήσει πια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσοι πέρασαν. Αυτό πάντως που ρωτάνε και τα παιδιά και στα μηνύματά τους, και θα σε ρωτήσω κι εγώ, τι σου έμεινε από όλο αυτό τώρα. Τώρα, όπως μιλάμε, Οκτώβρη. Όχι ψέματα, Σεπτέμβρη. Ναι, βιάζουμε λίγο. Εντάξει, λίγες ώρες πριν. Πικρία. Όχι. Εμπειρία. Σίγουρα θα ήθελα να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα. Λοιπόν, δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενα. Πήγαν αρκετά πράγματα στραβά. Αλλά εντάξει, τελικά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ποτέ τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένουμε ή όπως τα επιδιώκουμε. Το ψάξες. Υπάρχουν και οι στραβές. Ναι. Όχι, δεν χρειάστηκε να το ψάξω. Ήξερα βήμα-βήμα, ας πούμε, τι γίνεται και πώς πάει. Μιχάλη, παίξαν τόσο ρόλο τελικά οι δημόσιες σχέσεις εκεί. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων. Στο πω πάρα πολύ απλά. Ένιωσες ότι ήταν τέτοιο. Είναι, αλλά ξέρεις, αυτό που έλεγα πάντοτε είναι ότι ποτέ για κάτι που γίνεται, είτε καλό είτε κακό, δεν ψάχνω για ένα άλλο. Αντιμετωπίζω την πραγματικότητα όπως είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία τα ξέρουμε εμείς. Δεν ξέρω αν δεν είχαν συμβεί, αν θα ήταν διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Μπορεί πάλι τα ίδια να ήταν, έτσι. Πάντως οι δημόσιες σχέσεις είναι το α και το ω. Δηλαδή είναι, εάν θέλεις να περιγράψεις τις δημόσιες σχέσεις μια άλλη λέξη, λες Eurovision. Κατάλαβα. Μάλιστα. Και το ρωτάω αυτό γιατί τώρα εσύ δεν είσαι ή όχι. Είδαμε, ας πούμε, μια διαφορετική μεταχείριση σε σένα από πλευρά χώρας
και μια διαμεταχείριση στο πλευρά Κύπρου. Έτσι, one. Οπότε έχει χαιρετίσματα και από τον Κωνσταντίνο που είναι στα διαβιβά σου. Να, καλά. Έτσι κι αλλιώ. Νομίζουμε ότι είδε η Κύπρο, στηρίχθηκε από την Κύπρο την ίδια, έγινε μια περιοδία, έγινε χίλια πράγματα. Τη δίωξε ή χρειάζεται στήριξη ή δεν είχε τελικά στήριξη, που είναι κι άλλα. Καταρχήν στήριξη δεν υπήρχε σίγουρα, έτσι. Ναι, γιατί δηλαδή, δεν είχαμε να γίνεται κάτι. Οι ειδήσεις δεν είναι. Να, μια μέρα από το σπίτι μου και αρχίζω και γυρνάω τον κόσμο. Και λέω γεια σας, είμαι εγώ και. Με την βαλίτσα. Είναι οργανωμένα. Κοίταξε να δεις, στην Ελλάδα κανείς δεν το έχει δει σοβαρά και το λένε. Ναι, ναι, ναι. Διότι εντάξει, πιστεύουμε ότι είναι κάτι που μας αφορά. Το ξέρω, μιλάνε για πανηγύρι, μιλάνε για χιλιάδες. Τώρα τα έχεις ακούσει. Οι ίδιοι που λέγανε ότι δεν τους αφορά, μετά ρίξαν τα βέλη τους. Ίσως μετά και μέσως πριν το έκανε. Ναι, αρκετά. Και πριν. Anyway, δεν σημασία, ναι. Σημασία να το δούμε έτσι λίγο πιο. Γιατί την επόμενη φορά θα συμμετέχει. Α, κάτσε γιατί τώρα. Ναι. Δεν νομίζω. Γιατί. Εντάξει. Κάτσε τώρα για δημοσιακό. Κάπως. Ναι. Σαν να φιλονίζω εγώ τα παράθυρα. Πώς θα έλεγα ότι και φέτος. Σω. Καταναφανταστικό. Δεν έχεις μίσος. Όχι, είμαι προετοιμασμένος για ότι δεν πρόκειται για. Με σε τέτοια επίθεση. Και από τη μέρα του Ρεξ, από το ίδιο βράδυ. Από το ίδιο βράδυ. Ναι. Την ένιωθες ότι. Μετά θα γίνει. Και ότι την ένιωθα. Και δεν την ένιωθα, νιώσει δηλαδή. Ο Ισπανικό. Όταν το πράγμα που με ρωτάει είναι ότι. Εάν έχει τόπιση απνημένη μέσα σε Δημητρή, μέσα από εμά. Ωραία. Σου. Κακιά διοργάνωση με αυτό, δεν υπάρχει λόγο, έχουμε τόσα καινούργια πράγματα. Σαν διοργάνωση, όχι, δεν ήταν κακιά. Δεν ήταν κακιά. Δεν νομίζω αυτό που μπορούσε. Και που διαθέτει είναι μια χώρα που κλίμα τη είναι. Έχει κλίματα από. Παρ' όλα αυτά, χαρά τα χαρά. Κι μόνο δεν βγήκε καλά. Κι ασχολήθηκε. Δεν ήταν η μέση. Νοικιάσει τον ήχο από κάποιους ανθρώπους. Κατηγόρησε. Ναι, του κατηγόρησα και δεν του κατηγορώ. Γιατί αυτό που κάνω άθλιο, όπως έχω πει και πάλι, δεν το κάνανε. Να δεν ξυπνούν και να πούνε αυτόν θα τον θάψουμε. Υπηργούμενα και σκληρότητα. Θυμάμαι που είχαν γίνει, υποδείχθηκαν μικρά μα και τα λοιπά. Έχω εντύπωση ότι αυτά δεν θα φτάναν ποτέ σε αυτή. Το είχαν κάνει τόσο σπουδαίο θέμα. Είπαμε κλέφτε. Γιατί αυτή είναι αυτή. Τα τηλέφωνα που γινόντουσαν εδώ και εσεί. Γινόταν σου ειδική τηλεόραση. Μα βράδυ σε κάποια που γινόταν όλο το. Α, στο κομμάτι είναι ελληνικό και. Άλλοι και αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω. Ήταν οι νότε. Ένα κύρισμα δεν είναι. Πολλά παιδιά που είναι και γνωστά σε όλου μου εκεί. Α, τη συνεχίστηκε. Έγινε και εκείνη αυτή και πλακωθήκαμε και on camera στον δρόμο. Δύναμη συνεχίσαν από εκεί. Είχαν αρχίσει και άλλα. Ρωτάω κι εγώ και έγινε το μόνο πλατή. Αυτά δεν είναι. Δεν έχουν μαζευτεί. Τσίλο λοιπόν. Πάρα πολύ λίγο. Αυτό που δεν μπόρεσα ποτέ να πιθάνω στο ατυχήμα τελείω. Το κλείσιμο του μαρχείου, αυτό το περίφημο. Έλεγες ότι το έκανες να την πείσει. Τώρα, κοίταξε να δεις. Σου ήρθε σαν δηλαδή στο μυαλό, φαντάζομαι. Ούτε χάρη. Είχα φέρνει στο κράνο να χαλαρώσει. Αυτή που κάνεις εκεί. Προσπαθείς στον κόσμο από το μικρό. Μουσική και δεν υπάρχει πια σου. Βγάζω σου, βγάζω για δουλειά σου. Για να ακούω στον χώρο τι γίνεται. Ακούσω μόνο που εδώ είσαι τα λόγω τη κομμόνο και τα λεπτά. Σοβαρά. Λογοφωνό. Φαντάσου μια αίθουσα σαν το στάδιο Ειρήνη και πούμε κάπου. Τα είχε και μου μένα και έρχεται του από τη δεν είχες μόνο ένα... κάτω. Όχι, δεν είχες. Όχι. Σε αυτή τι ακούγες, τίποτα. Πλανό μου, χωρίς μου τον παραδίπλα, ο άλλος... Καταπληκτικό. Τώρα μπορεί να... Τέλος πάντων, το story αυτό τελείως. Καλά η ωραία εκτροπή. Ωραία, ήταν παρέα γιατί... Γι' αυτό ξαναλάβουν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι ξέρεις, πολύ σημαντικό και για μένα. Την είχα δώσει στην ίδια ώρα από τη φίλη μου.